Σοφία, πρόσφατα γίνατε γνωστή στο Πανελλήνιο με μια υπόθεση πάρα πολύ άσχημη εδώ. 3.000 παιδιά περιμένουν χειρουργείο. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό το πρόβλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακριβώς. Θέλαμε και εμείς και με τις κινητοποίησεις που έγιναν αυτό ακριβώς να πούμε σε όλους ότι υπάρχουν 3.000 παιδιά τα οποία περιμένουν για χειρουργείο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα παιδάκι, αν θα έρθει να ζητήσει χειρουργείο για έναν οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να περιμένει ακόμα και 2 χρόνια για να μπορέσει να χειρουργηθεί. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί γονείς εν τέλει να έχουν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Το ξέρουμε αυτό και με επίσημα στοιχεία που έχει δώσει ο Υπουργός Υγείας, ότι 1.500 παιδιά από αυτά τα 3.000, δηλαδή τα μισά παιδιά, τελικά απευθύνθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι βάλαν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς για να μπορέσουν να πληρώσουν κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δεδομένο και δωρεάν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αν ήταν επαρκώς εξοπλισμένο και δεν υπήρχε αυτή η τεράστια αναμονή. 1.500 οικογένειες πελατεία σε ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς. Έρχεται μια οικογένεια με το παιδί. Χρειάζεται χειρουργείο. Κάντε εσείς αυτήν την εκτίμηση. Και τι τους λέτε? Τους λέμε ότι θα υπάρξει μια αναμονή, δηλαδή οι συνάδελφοι, οι χειρουργοί, τους δίνουν ένα χαρτί και τους λένε θα σας καλέσουμε κάποια στιγμή, αλλά να γνωρίζετε ότι μπορεί η αναμονή να φτάσει μέχρι τα 2 χρόνια. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το συγκλονιστικό, ότι ακόμα και παιδιά τα οποία είναι μέσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται, δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν καρδιοπάθειες, για παράδειγμα είναι 29 βρέφη, τα οποία είναι σε λίστα αναμονής για θέματα τα οποία αφορούν καρδιολογικά θέματα. Μπορεί ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο, επειδή υπάρχει έλλειψη, όσο μπορούμε αυτό να υπάρχει μια καθυστέρηση, έτσι ώστε να βρεθεί τελικά χειρουργικό τραπέζι για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να χειρουργηθούν. Δηλαδή, μιλάμε για επιπτώσεις που έχουν συνολικά στη ζωή τους και στη μετέπειτα ζωή τους, δηλαδή την όποια καθυστέρηση μπορεί να υπάρχει. Υπάρχει επίπτωση, αν καθυστερήσει το χειρουργείο, στη ζωή του αργότερα? Αν ένα παιδί πρέπει να χειρουργηθεί εκείνη τη στιγμή και μπορεί να καθυστερήσει, ναι, μπορεί να υπάρξει κάποια επίπτωση στη ζωή του. Ναι. Το ξέρει αυτό ο γονιός, γι' αυτό και πάρα πολλοί γονείς απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα τελικά. Γιατί ένα χειρουργείο το οποίο πρέπει να γίνει μέσα σε ένα εξάμηνο και δεν γίνεται μέσα σε αυτό το εξάμηνο. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο γονιό έχει μία κύλη ένα παιδάκι, η οποία δεν είναι απειλητική για τη ζωή του. Αλλά του λέμε ότι πρέπει μέσα σε ένα εξάμηνο να χειρουργηθεί. Αυτός ο γονιός, άμα δει ότι έχει παρέλθει το εξάμηνο και δεν τον έχουμε καλέσει, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα. Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό, είναι τώρα λόγω πανδημίας? Όχι, δεν είναι λόγω πανδημίας. Και πριν από την πανδημία συνέβαινε. Συγκεκριμένα, γενικά υπάρχει το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Η λίστα γενικά διαγκώνεται τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δηλαδή και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις υπήρχε το αντίστοιχο πρόβλημα. Γενικά από το 2012 και μετά κόπηκαν πάρα πολλές θέσεις μόνιμες γιατρών και αυτό είχε σαν απόρρι να μειωθούν πάρα πολύ και τα χειρουργικά τραπέζια, γιατί αν δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, αν δεν υπάρχουν χειρουργοί, προφανώς δεν μπορεί να ανοίξει ένα χειρουργικό τραπέζι για να μπορέσει ένα παιδάκι να χειρουργηθεί. Αυτή, ας την πω, λύση του Υπουργείου, έλα από εδώ εσύ αναισθησιολόγοι να σε πάω σε ένα άλλο νοσοκομείο και σε άλλη περιοχή εκτάσεις Αττικής, είναι ας το πωλήσει ή τελικά διατηρεί μια κατάσταση? Ήταν και ένας από τους λόγους τελικά άσχημη που κινητοποιηθήκαμε, γιατί αυτές οι λύσεις, τέλος πάντων, μας λέγανε από το καλοκαίρι που υπήρξε και το θέμα με το Καραμαδάνιο, που ζητήθηκαν και τότε να μετακινηθούν οι αναισθησιολόγοι από τα δικά μας παιδών στην Πάτρα και αντίστοιχα. Όπου οι συνάδελφοι εδώ πέρα είπαν ότι αυτό δεν είναι λύση τελικά για το πρόβλημα και εμείς λέμε ότι ούτε θέλουμε να γίνονται μετακινήσεις γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο που διωγγώνει το πρόβλημα στο άλλο νοσοκομείο τελικά, ούτε θέλουμε να έρθουν και οι ιδιώτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλουμε να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις, να μπορεί να καλύπτεται το προσωπικό με μόνιμο προσωπικό το οποίο θα εκπαιδευτεί σε κάτι το οποίο είναι εξειδικευμένο, είναι ειδικό και πρέπει ο άλλος να μείνει αρκετά χρόνια και να έχει μια μόνιμη εργασία για να μπορέσει τελικά να το αντιμετωπίσει. Μετά από αυτή την κινητοποίηση και την έκταση που πήρε το θέμα, υπήρξε κάποιο είδους κίνηση από το Υπουργείο να βελτιώσει την κατάσταση? Θέλουμε να πούμε ότι αυτές οι κινητοποίησεις που έγιναν άσκησαν μια μορφή πίεση και στο Υπουργείο, γιατί ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και των γιατρών μέσα στο νοσοκομείο και του υπόλοιπου προσωπικού, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη κατακραυγή και από τους γονείς. Δηλαδή, συνολικά, νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο άγγιξε όλους τους εργαζόμενους, δηλαδή την Ομοσπονδία Γονέων, τους Συλλόγους Γονέων Γυναικών, οι οποίοι και βγάλαν ανακοινώσεις, υποστήριξαν τις κινητοποιήσεις μας. Οπότε, όλοι συνολικά, νομίζω, η κινητοποίηση του κόσμου άσκησε μια πίεση στην κυβέρνηση, η οποία δεσμεύτηκε, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια μας έλεγε ότι δεν μπορεί να βγάλει μόνιμες θέσεις,
και προκήρυξε μόνιμες θέσεις έκτακτες εδώ πέρα για το Παίδων Αγία Σοφία, για αναισθησιολόγους και για κάποιες άλλες ειδικότητες, όπου ξέρουμε κιόλας ότι οι συνάδελφοι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους. Οπότε και εμείς θέλουμε όσο πιο γρήγορα αυτοί οι συνάδελφοι να έρθουν τελικά μέσα στο νοσοκομείο να αναλάβουν τη δουλειά τους για να μπορέσουν να εργαστούν. Και φυσικά αυτό δεν θα σταματήσουμε εκεί πέρα. Απλώς εμείς θέλουμε να πούμε ότι τελικά και οι αγώνες και οι πίεσεις, όταν αγγίζουν συνολικά και όλους τους εργαζόμενους, ότι μπορούν να έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι τη δύναμη την έχουν ακριβώς οι ίδιοι και ότι και ο ίδιος τους ο αγώνας πρέπει να στρέφεται, αν μπορώ να το πω έτσι, σε όλες τις κυβερνήσεις, γιατί δεν ήταν μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και πρέπει συνολικά να καταλάβουν ότι το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά σε αξιοπρεπείς συνθήκες είναι τελικά αυτό που θα δώσει και στα παιδιά τις υπηρεσίες υγείας, τις οποίες πραγματικά μπορούν να απολαύσουν εν έτη 2022. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι είναι βαρβαρότητα πραγματικά ένα παιδί εν έτη 2022 ή να μην μπορεί να χειρουργηθεί, να του λένε πρέπει να περιμένεις 2 χρόνια, να υπάρχουν παιδιά με καρδιοπάθειες, τα οποία θα περιμένουν μέσα στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να χειρουργηθούν, ή τελικά ο γονιός να πρέπει να δώσει πάρα πολλά λεφτά για να χειρουργηθεί το παιδί του. Πάντως, αυτό με τα λεφτά και τον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι που παίζει στην αντίληψη στο τι πρέπει να γίνει στο σύστημα υγείας της Ελλάδας. Δηλαδή, ότι υπάρχει ο δημόσιος τομέας, υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, να συνεργαστούν, αφού τους όλα ένας κόσμος πάει που πάει στον ιδιωτικό τομέα, να το κάνουν λίγο πιο οργανωμένα κυβερνητικά. Ναι, και αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι με την λειτουργία και τη γιγάντωση, αν μπορώ να το πω έτσι, του ιδιωτικού τομέα, είναι ότι υποβαθμίζεται τελικά ο δημόσιος τομέας, τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, το νοσοκομείο Παίδων έχει όλες τις υποειδικότητες πανελλαδικά. Και να πούμε κιόλας ότι πάρα πολλά δύσκολα περιστατικά που μπορεί να είτε να νοσηλεύονται στον ιδιωτικό τομέα, τελικά καταλήγουν μετά να έρθουν στο δημόσιο τομέα. Γιατί υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό, υπάρχουν εξειδικευμένες μονάδες, το ιατρικό προσωπικό, τα εργαλεία και τελικά καταλήγουν στο δημόσιο τομέα. Όμως, αν αυτό συνεχίζει να υποβαθμίζεται, το οποίο γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, τελικά θα καταλήξει και συνολικά η ποιότητα της υγείας που απολαμβάνει τα παιδιά τελικά να πέφτει συνεχώς και να καταλήγουν στον ιδιωτικό τομέα και με ό,τι απόρρια αυτό μπορεί να έχει συνολικά για την υγεία του. Υπάρχουν 2 ημερομηνίες μπροστά σας και για τους υγειονομικούς και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 20 του Οκτώβρη είναι η κινητοποίηση στην υγεία. 9 Νοέμβρη είναι η πανελλαδική πανεργατική απεργία. Αφορά όλους μας. Αφορά όλους μας. Ήδη εμείς οι συνάδελφοι που κάνουμε και με την Ομοσπονδία Γονέων μας είπαν ότι στηρίζουν την απεργία που υπάρχει στις 20 του μήνα, στην οποία και εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να συμμετέχουν και φυσικά στις 9 Νοέμβρη, που είναι μια πανεργατική απεργία και νομίζω ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν πραγματικά τις δικές τους ανάγκες, είτε αυτό αφορά την υγεία τους, το οποίο θεωρούμε ότι αφορά τους πάντες, είτε αυτό αφορά τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα της φτώχειας, συνολικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια οικογένεια. Και νομίζω ότι η πολιτική που εφαρμόζεται για την υγεία είναι η ίδια πολιτική ακριβώς που έχει φέρει τα σχολεία να μην έχουν δασκάλους, η οικογένεια να δυσκολεύεται πάρα πολύ όσον αφορά τη θέρμανση, όσον αφορά στο να πάρουν κάποιο προϊόν από το σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική. Γι' αυτό πρέπει όλοι να συμμετέχουμε, αν μπορώ να το πω έτσι, σε ένα μεγάλο ποτάμι στην πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη και 20 του μήνα αποτελεί για μας ένα σταθμό, αν μπορώ να το πω έτσι, και για την πανεργατική απεργία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.